Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού του 4Ε του καναλιού αυτού που με τη χάρη του Θεού έχει καταφέρει να μας φέρει κοντά παρόλο που είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλον. Του καναλιού αυτού που χρησιμοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία με θεάρεστο τρόπο για να μεταφερθεί το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Εσείς βλέπετε την εκπομπή «Εξερήμου διατυπώσεις, σπουδή στον Ευεργετινό». Μία εκπομπή η οποία ασχολείται με τα κείμενα που συνέλεξε ο Όσιος Παύλος ο Ευεργετινός, ο ηγούμενος και κτήτορας της Μονής Ευεργέτιδος που βρισκόταν κοντά στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία κείμενα τα συνέλεξε ο άνθρωπος αυτός για να καθοδηγεί τους ανθρώπους που ερχόταν κοντά του, είτε μοναχούς είτε λαϊκούς, και επειδή από ταπείνωση δεν ήθελε να τους εκφράζει δικές του γνώμες και δικές του απόψεις, αλλά ήθελε να τους μιλάει με πατερικά χωρία και να τους εμπνέει στο πατερικό ήθος και φρόνημα, συγκέντρωσε όλη την πατερική γραμματεία που μπόρεσε να συγκεντρώσει, την κατηγοριοποίησε, την αποδελτίωσε θα λέγαμε εμείς σήμερα, την έβαλε σε μία, ή αν θέλετε την καρτελοποίησε, ίσως είναι καλύτερος αυτός ο όρος, τη χώρισε κατά θέματα και ανάλογα με το τι θέμα του το ρωτούσαν ή είχαν να αντιμετωπίσει, χρησιμοποιούσε τα κατάλληλα κείμενα. Αυτή όμως η δουλειά που έκανε, επειδή είχε πολύ ταπείνωση και αγάπη μέσα της, ευλογήθηκε από το Θεό και απέκτησε τόση χάρη, ώστε αιώνες μετά οι χριστιανοί μας να διαβάζουν τα κείμενα αυτά του Αββά Παύλου, τα πατερικά κείμενα που συγκέντρωσε ο Αββάς Παύλος, και να ωφελούνται και να θεωρείται και όντως να είναι ο Ευεργετινός, οι τέσσερις τόμοι του Ευεργετινού, από τα πιο αγαπημένα αναγνώσματα των χριστιανών μας. Αυτό λοιπόν, επειδή είναι κείμενα παλαιά, είναι κείμενα αρχαία, τα οποία δεν είναι ευκολονόητα εάν δεν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκαν ή τις συνθήκες τις οποίες αναφέρονται, θέλουν μία προσαρμογή στον σημερινό τρόπο ζωής για να μην γίνουν παρανοήσεις. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε σε αυτή την εκπομπή να τα διαβάσουμε και να τα συζητάμε κάπως, να τα αναλύουμε με τρόπο ώστε να βρίσκουμε την πρακτική τους εφαρμογή στο δικό μας τρόπο ζωής και στις δικές μας συνήθειες. Και διαβάζουμε και λέει εδώ, «Ο Αββάς Μακάριος ο Μέγας, με το που απέλυε η Εκκλησία, έλεγε στους αδελφούς, «Φεύγετε αδελφοί». Του είπε κάποιος από τους γέροντες, «Πάτερ, πού να πάμε πιο μακριά από αυτή την έρημο». Εκείνος, βάζοντας το δάχτυλο στο στόμα του, απάντησε, «Από αυτό να φεύγετε». Έπειτα πήγαινε στο κελί του, έκλεινε την πόρτα και καθόταν. Τι μας λέει τώρα εδώ ο Αββάς Μακάριος, Μας λέει ότι όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία και στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα όταν κοινωνάμε, παίρνουμε πλούσια χάρη από το Θεό. Πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε να φυλάγουμε αυτή τη χάρη, να την αφομοιώνουμε, να την ζούμε, να την γλεντάμε αυτή τη χάρη που ο Θεός μας έδωσε. Εμείς όμως, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, διαχεόμαστε σε περισπασμούς, σε συναναστροφές, σε γέλια, σε άλλου είδους κουβέντες και συζητήσεις και τελικά χάνουμε τη χάρη του Θεού. Παλιότερα οι δικοί μας, οι παλαιότερες γενιές, ακριβώς για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, λέγανε στα παιδάκια ότι κοίταξε, σήμερα που κοινώνησες δεν κάνει να τρέξει αίμα. Και εννοούσαν να μην πας και μαλώσεις με τα άλλα τα παιδάκια και χτυπηθείς και... ναι. Οπότε λοιπόν και με αυτόν τον απλό τρόπο φρόντιζαν να μας δείξουν πως πήραμε τη χάρη του Θεού και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Πρέπει να τη φυλάξουμε. Δεν είναι ζητούμενο μόνο να προετοιμαστούμε για τη Θεία Κοινωνία, αλλά όταν κοινωνήσουμε να ξεχάσουμε ότι κοινωνήσαμε. Ο σκοπός είναι τη Θεία Κοινωνία που πήραμε να τη φυλάξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Να αποφύγουμε τις αιτίες
του πειρασμού και τις αιτίες της απώλειας της χάριτος που λάβαμε με τη Θεία Κοινωνία. Κάτι το οποίο σε πρακτική εφαρμογή δεν τηρείται ούτε από τους χριστιανούς μας. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε στο νου μας αυτό το πράγμα και όταν μετά από τη Θεία Κοινωνία, μετά τον Εκκλησιασμό, ξεκινάμε και κάνουμε, πάμε βόλτες, πάμε, συναντιόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να είμαστε προσεκτικοί στο τι συζητήσεις θα γίνουν, τι αναφορές θα γίνουν, τι κουβέντες θα υποθούν, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί πηγαίνουμε πολλές φορές, ενώ έχουμε ακόμη τον Χριστό στο στόμα μας, κατηγορούμε, κατακρίνουμε, χλεβάζουμε και γίνονται αμαρτίες. Θέλει μία προσοχή. Αυτό μας λέει εδώ ο Αββάς Μακάριος. Έλεγαν για τον Αββά Σισώη από τη Θηβαΐδα ότι μόλις απέλει η Εκκλησία, αμέσως ξεκινούσε για το κελί του, βαδίζοντας βιαστικά σαν κυνηγημένος. Μερικοί που τον έβλεπαν να το κάνει αυτό έλεγαν «Αυτός έχει δαίμονα». Εκείνος όμως έκανε το έργο του Θεού και δεν έδινε σημασία σε αυτούς που μιλούσαν εναντίον του. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό που έκανε ο Αββάς Μακάριος, να το εφαρμόζει και ο μεγάλος Αββάς Σισώης. Πράγματι φρόντιζε όχι τόσο για την απόκτηση της χάριτος, όσο για τη φύλαξη της χάριτος. Ξέρουμε ότι η διαχειτικότητα και ο περισπασμός και κυρίως τα πολλά λόγια πολλές φορές γίνονται αιτία να χάσουμε την πνευματική κατάσταση την οποία μας χάρισε ο Εκκλησιασμός και η Θεία Κοινωνία, ενώ αξιωνόμαστε να εισέλθουμε μέσα στην ατμόσφαιρα της παρουσίας του Θεού και να βρισκόμαστε μέσα στην αίσθηση της αγάπης και της παρουσίας του Θεού, μετά αυτή η διαχειτικότητα και ο περισπασμός γίνονται αιτία να χάσουμε, να βγάλουμε τον εαυτό μας από αυτή την αίσθηση και από αυτή την ατμόσφαιρα. Έτσι καταλαβαίνουμε και κάτι που είχε ο σύγχρονός μας Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής κάνει. Όταν απεφασίστη και χειροτονήθηκε ιερέας ο πατήρ Εφραίμ που ήταν στην Αμερική, στην Αριζόνα, ο γέροντάς του, ο πατήρ Ιωσήφ, του είπε «Θα πας στο μοναστήρι, θα γίνει χειροτονία, με το διευχόν, δεν θα πεις κουβέντα σε κανέναν, θα γυρίσεις αμέσως πίσω χωρίς να συνομιλήσεις με άνθρωπο». Και όντως βέβαια ο γέροντας έτσι έκανε υπακοή στον πνευματικό του, αλλά ακούγεται παράξενο στις μέρες μας, ακραίο ίσως, παρόλα αυτά κρύβει μέσα του πολύ σοφία και επίγνωση. Λέει, κάποιος γέροντας είπε «Αυτοί που προσεύχονται στο Θεό οφείλουν να κάνουν την προσευχή τους με ειρήνη, πολύ ησυχία και ηρεμία και να μην ταράζουν τον εαυτό τους και τους άλλους με άπρεπες και μπερδεμένες κραυγές, αλλά να προσιλώνονται στον Κύριο με πόνο καρδιάς και με άγρυπνους λογισμούς». Εδώ λοιπόν μας λέει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσευχόμαστε. Θέλει με ειρήνη, με ηρεμία, με πόνο καρδιάς. Έτσι στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Τώρα όταν λέει άγρυπνους λογισμούς, εννοεί να μαζεύουμε το μυαλό μας, να το έχουμε προσιλωμένο στο Χριστό και όχι σε διάφορες άλλες ασχολίες και νοήματα διάφορα. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος που πρέπει να προσευχόμαστε. Όταν προσευχόμαστε, λέει, με άπρεπες κραυγές που προκαλούν ταραχή και χαλούν την ηρεμία, με μπερδεμένες λογισμούς, τότε δεν είναι σωστή προσευχή. Και μετά δίνει και κάποια παραδείγματα. Λέει, υπάρχουν όπως ξέρουμε μερικοί που έχουν σωματικές αρρώστιες, οι οποίοι όταν καυτηριάζονται ή χειρουργούνται, υποφέρουν με ανδρεία και υπομονή τον πόνο και δεν φωνάζουν ούτε ταράζονται, αλλά κυριαρχούν στον εαυτό τους και υπομένουν σιωπηλοί τους πόνους της θεραπείας. Άλλοι όμως με το ίδιο πρόβλημα και την ίδια θεραπεία
βγάζουν άπρεπες κραυγές και ταράζονται, ενώ ο πόνος είναι ο ίδιος και σε αυτούς που φωνάζουν και σε αυτούς που δεν φωνάζουν. Περιγράφει κάτι το οποίο είναι κοινή εμπειρία όλων μας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την προσευχή και την κατάνοιξη. Είναι μερικοί που προσεύχονται με ησυχία και με την αταραξία φυλάγουν καλύτερα τη δύναμη της καρδιάς τους. Άλλοι όμως δεν συγκρατούν τον εαυτό τους και κάνουν τις προσευχές τους με ταραχή και θόρυβο, έτσι που σκανδαλίζουν όσους τους ακούν. Ο δούλος όμως του Θεού δεν πρέπει να είναι αναστατωμένος, αλλά πέρα για πέρα ταπεινός και ήσυχος, όπως λέει και ο προφήτης. «Σε ποιον θα κοιτάξω παρά στον ταπεινό και ήσυχο και σε όποιον τρέμει τα λόγια μου», το λέει ο προφήτης Ισαΐας. Γιατί όσοι ζουν έτσι, ωφελούν και όλους εκείνους που τους βλέπουν. Πράγματι συμβαίνει να βρισκόμαστε μέσα στο ναό εν ώρα προσευχής και να συνομιλούμε και να γελάμε και να κοιτάμε δεξιά και αριστερά και να φανερώνουμε ότι έχουμε μια αδημονία, μια ταραχή μέσα μας, μια αγωνία, να κοιτάμε την ώρα πότε θα τελειώσει, να παρατηρούμε τους ανθρώπους γύρω μας τι φοράνε, να βλέπουμε τον παπά και τον ψάλτη και να σχολιάζουμε. Δεν είναι αυτό σωστό πράγμα. Πρέπει ήσυχα και ήρεμα να μαζέψουμε τους λογισμούς μας, να σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας, να ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να στεκόμαστε μπροστά Του και να προσευχόμαστε. Είναι έργο αγγελικό η προσευχή, δεν είναι ανθρώπινο έργο. Και ο άνθρωπος που προσεύχεται καλείται να κάνει ένα έργο που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνάμεις, καλείται να κάνει ένα έργο που ξεπερνά τα ανθρώπινα δεδομένα και όταν έχει μια τέτοια κλίση και στέκεται ενώπιον του Θεού, οφείλει πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσει τον Θεό που τον αξιώνει να προσευχηθεί. Που καλεί ο άνθρωπος αυτός τον Θεό σε προσοχή για να ακούσει αυτό που έχει να του πει. Στέκεται ενώπιον του Θεού και του λέει «Άκουσέ με, θέλω να σου μιλήσω». Και ο Θεός στέκεται με προσοχή και ακούει. Ποιος είσαι άνθρωπε που απαιτείς από τον Θεό να σε ακούσει? Και όμως ο Θεός έτσι συμπεριφέρεται. Στέκεται με μεγάλη προσοχή και ετείνει ευήκο νους, λένε οι πατέρες, δηλαδή στείνει το αυτί του για να ακούσει προσεκτικά αυτό που θέλεις να του πεις. Και εσύ ενώ καλείς τον Θεό και του λες «Έλα εδώ θέλω να σου μιλήσω», κάθεσαι και λες ανόητα πράγματα και σκέφτεσαι, κοιτάς δεξιά και αριστερά και κάνεις άλλα απρεπή πράγματα. Αυτό λοιπόν θέλει προσοχή, θέλει ιδιαίτερη μέρημνα και φροντίδα ώστε να μην συμβαίνει ευκαίρος ακαίρος. Τώρα θα ξεκινήσουμε έτσι βλέποντας τον Άγιο Εφραίμ τι λέει σχετικά και όσο πετύχουμε, όσο προλάβουμε. Λέει λοιπόν, το να πηγαίνει κανείς πριν από όλους στην ακολουθία είναι καλό και σωτήριο. Ενώ το να βγαίνει πριν από την απόλυση χωρίς ανάγκη είναι βλαβερό και ολέθριο. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Εφραίμ, όσο πιο νωρίς πάμε στην Εκκλησία τόσο πιο καλά για μας. Και αν τολμήσουμε να φύγουμε πριν ακουστεί το διευχόν, είναι κακό για μας. Είναι κακό για την ψυχή μας. Εκτός αν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Αλλά πόσες φορές θα τύχει αυτός ο λόγος ο σοβαρός? Μάλιστα κάποιοι πατέρες λένε έναν λίγο βαρύ λόγο. Λένε από την πρώτη Θεία Λειτουργία που έγινε, ποια είναι αυτή, ο μυστικός δείπνος. Ένας μόνο σηκώθηκε και έφυγε πριν ακουστεί το διευχόν, ο Ιούδας. Έτσι λοιπόν σε κάθε Θεία Λειτουργία, πριν πει ο ιερέας το διευχόν και μοιράσει το αντίδωρο, δεν πρέπει να φεύγουμε. Και λέει παρακάτω ο Άγιος Εφραίμ, «Εσύ λοιπόν μείνε υπομονετικά και άκουγε τις Άγιες Γραφές για να ωφεληθείς. Όπως δηλαδή στον καύσωνα ένα ποτήρι κρύο νερό είναι ευχάριστο στον οδηπόρο, έτσι και τα ιερά λόγια δροσίζουν την ψυχή. Αν θέλεις να ακούς, μείνε υπομονετικά. Και αν ακούσεις, θα γίνεις σοφός. Αν όμως με δυσκολία κάνεις υπομονή για να ακούσεις τον λόγο, πόσο περισσότερο θα δυσκολευτείς να τον κάνεις πράξη?
Από αυτό λοιπόν να καταλάβεις ότι είσαι αμελής όπως και εγώ. Λέει λοιπόν ο Άγιος, πόσο ωφέλεια έχει να καθόμαστε μέσα στην Εκκλησία μέχρι τέλος και να ακούμε με ευχάριστη διάθεση και πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία γίνονται και διδάσκονται μέσα στην Εκκλησία. Και πως όταν δούμε πως πιεζόμαστε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να εκκλησιαστούμε, αυτό σημαίνει ότι είμαστε αμελείς, δεν έχουμε πνεύμα μετανοίας, δεν έχουμε αισθανθεί τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως άρρωστο και δεν φροντίζουμε για τη θεραπεία μας. Και μετά, αφού πει αυτά, επειδή μας κατηγορεί για αυτό που κάνουμε, ο Άγιος λοιπόν προσθέτει και τη φράση «όπως είμαι και εγώ». Συγκαταρρυθμεί την ώρα που διδάσκει και λέει ποιοι είναι οι Άγιοι και ποιοι είναι οι αμαρτωλοί, συγκαταρρυθμεί από την ταπείνωσή του ο Άγιος τον εαυτό του ανάμεσα στους αμελείς, στους αμαρτωλούς, γιατί πρώτον έτσι αισθάνεται και δεύτερον δι' αυτού του τρόπου γίνεται πιο εύληπτος και πιο εύκολα καλοδεχούμενος ο λόγος του. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε όταν δίνουμε συμβουλές, να μην συμβουλεύουμε τον άλλον σαν να είμαστε εμείς απείραστοι, χωρίς πειρασμούς δηλαδή, σαν να είμαστε εμείς καλύτεροι από τον άλλον, σαν να είναι μόνο αυτός που έκανε την αμαρτία και εμείς δεν μετέχουμε στις αμαρτίες. Ως συναμαρτωλοί να δίνουμε συμβουλές. Και λέει παρακάτω, μόλις μπούμε στο ναό του Θεού, κάθε μέρημνα να φύγει από τη σκέψη μας. Ο εσωτερικός μας άνθρωπος να αφοσιώνεται στη θεωρία και την προσευχή και κανένας ανάρμοστος λογισμός να μην ταράζει το νου μας. Λέει λοιπόν ότι μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτά τα οποία γίνονται και σε αυτά τα οποία διδάσκονται. Και αυτό θα γίνει εάν προετοιμαζόμαστε. Είναι καλό λοιπόν από βραδείς πριν πάμε στην Εκκλησία να δούμε ποιο Ευαγγέλιο έχουμε την επόμενη μέρα, ποιο Αποστολικό Ανάγνωσμα, να διαβάσουμε κάτι σχετικά με τη Θεία Λειτουργία, να καταλάβουμε τι τελείται εκεί στη Θεία Λειτουργία, τι είναι αυτά που γίνονται, πώς γίνονται, να ξέρουμε τη σειρά των ύμνων κλπ. Για να μπορούμε πιο εύκολα να προσιλωθούμε στα τελούμενα. Αν νιώσουμε μπροστά σε ποιον στεκόμαστε στην προσευχή και όλη μας η ψυχή και η καρδιά ας είναι στραμμένη προς Αυτόν χωρίς να φαντάζεται τίποτε άλλο. Λέει ο Άγιος, μας προτρέπει λοιπόν να έχουμε επίγνωση του πού είμαστε και τι κάνουμε, σε ποιον μιλάμε και τι του λέμε. Και λέει, θα καταλάβεις αυτό που σου λέω με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος πάρει μαζί του χρήματα και πάει σε μια εμποροπανήγυρη θέλοντας να αγοράσει βόδια, μήπως περιεργάζεται τα γουρούνια? Ή αν θέλει να αγοράσει γαϊδούρια, μήπως κοιτάζει για σκυλιά? Δεν είναι όλη η σκέψη του στραμμένη σε αυτά που θέλει και αυτά μόνο δεν εξετάζει με προσοχή, μην τυχόν ξεγελαστεί και πάνε χαμένα τα χρήματά του? Έτσι και εμείς όταν μπούμε στον Ιερό Ναό και σταθούμε μπροστά στον Θεό, ας υψώσουμε σε Αυτόν όλο το νου μας και μόνο τα Θεία να σκεφτόμαστε και να φανταζόμαστε, ώστε από αυτό και τη σωτηρία μας να κερδίσουμε και τα ουράνια αγαθά να απολαύσουμε. Έτσι λοιπόν, χρειάζομαι να αγοράσω παπούτσια. Θα πάω σε μαγαζιά που πουλάνε παπούτσια και θα ψάξω να βρω αυτό που χρειάζομαι. Δεν θα αρχίζω να κάνω βόλτες σε μαγαζιά που πουλάνε άλλα πράγματα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να ξεγελαστώ, να πάρω πράγματα που δεν μου χρειάζονται και τελικά αυτά που χρειάζομαι να μην τα ψωνίσω και να μείνω χωρίς τα απαιτούμενα. Με τον ίδιο τρόπο, μπήκα στην Εκκλησία, σκέφτομαι τις αμαρτίες μου, αισθάνομαι αμαρτωλός, βρίσκομαι στο ιατρείο, ζητάω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τη θεραπεία μου από τον ιατρό και δεν ασχολούμαι με άλλα πράγματα τα οποία θα με αποπροσανατολίσουν. Και λέει παρακάτω, αλλά ούτε να αρχίσουμε την κουβέντα με το διπλανό μας και αντί να εξευμενήσουμε το δημιουργό του ουρανού και της γης, τον κάνουμε να θυμώσει μαζί μας. Όπως δηλαδή συμβαίνει με κάποιον δούλο που στέκεται και μιλά με τον βασιλιά
και επειδή τον φώναξε άλλους δούλους, παρατά τη θαυμάσια και τιμητική συνομιλία με τον βασιλιά και στρέφεται και συνομιλεί με εκείνον, προσβάλλοντας με τον τρόπο του τον βασιλιά και κάνοντάς τον να θυμώσει φοβερά μαζί του, έτσι είναι και με αυτόν που μιλά την ώρα της ψαλμωδίας ή της προσευχής. Για σκεφτείτε, βρισκόμαστε μπροστά στον προϊστάμενό μας στη δουλειά ή σε κάποιο επίσημο πρόσωπο και εκείνη την ώρα έχουμε κλείσει και το κινητό και δεν μιλάμε και όποιος και μας πάρει τηλέφωνο δεν δίνουμε σημασία γιατί συνομιλούμε με κάποιον από τον οποίο περιμένουμε να μας ευεργετήσει. Φανταστείτε, πάμε να ζητήσουμε λεφτά από κάποιον άνθρωπο για να διευκολύνουμε τη ζωή μας και εκείνη την ώρα χτυπάει το κινητό και εμείς, περίμενε μισό λεπτό και πιάνουμε κουβέντα με άλλον. Θα πάρουμε ποτέ αυτό που ζητάμε? Έτσι λοιπόν και ενώπιον του Θεού στεκόμαστε με απόλυτη προσήλωση. Και τελειώνοντας λέει ο Άγιος, όπως λοιπόν στέκονται οι άγγελοι με πολύ τρόμο και υμνολογούν τον Δημιουργό, έτσι οφείλουμε και εμείς να στεκόμαστε στην ψαλμωδία. Αν όμως τύχει ο αδελφός που στέκεται δίπλα σου να είναι άρρωστος και να βύχει, μην ενοχληθείς, αλλά θυμήσου ότι πολλοί αφιερώθηκαν να υπηρετούν αρρώστους και λεπρούς, για να έχουν από αυτό μεγάλο κέρδος, μαθαίνοντας με την πείρα την αγάπη και τη συμπόνια. Και εσύ λοιπόν, καθώς έχεις όμοιο σώμα, είσαι κοντά σε τέτοιες αρρώστιες, έστω και αν προς το παρόν είσαι υγιής με τη φιλανθρωπία του Θεού. Γι' αυτό να μην υπερηφανεύεσαι σε βάρος του αρρώστου, αλλά να φοβάσαι μην πάθεις τα ίδια και χειρότερα και με τη συμπάθεια προς τον αδελφό να προφυλάγεις τον εαυτό σου. Και εδώ εννοεί ο Άγιος ότι είσαι στο ναό, προσεύχεσαι για τη συγχώρηση των αμαρτιών σου, μην κοιτάς γύρω σου αν και οι άλλοι προσεύχονται, μην κοιτάς γύρω σου αν και οι άλλοι μιλάνε ή κάνουν κάτι άλλο, εσύ προσιλώσου στο δικό σου έργο και το δικό σου έργο είναι να εκφράσεις με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου την αγάπη προς το Θεό, την ευχαριστία προς το Θεό και την οικεσία σου, τη λαχτάρα σου να του πεις για τη θεραπεία σου. Τώρα τι θα κάνει ο διπλανός σου, ο μπροστινός σου, ο άλλος, ο Α, ο Β, δικά του θέματα αυτά, το πολύ πολύ να κάνεις προσευχή και γι' αυτόν, μέχρι εκεί. Να μην ασχολείσαι με το τι κάνουν οι άλλοι, αλλά να ασχολείσαι με το Θεό. Αυτές τις συμβουλές μας δίνουν οι Άγιοι για τον τρόπο που πρέπει να στεκόμαστε στην Εκκλησία. Μακάρι με τις ευχές των Αγίων να μπορούμε να ζήσουμε με αυτόν τον προσανατολισμό. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα ξανασυναντηθούμε να συζητήσουμε παρόμοια θέματα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.